Πάντοτε νίκαι η και ο αιώνα των αιώνων αιμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, επίσημο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιο πράκτο το πνεύμα τη αληθία, ο πενταχού παρών και τα πάντα πρώτων θησαυρώσεων και ζωή χορηγό. Ερθέ και σκήνο η μη καθάριστον ημά. Ο πα κυλίδο και σώσον αγαθέτα ψυχά ημών. Καλημέρα σα. 2017. Αποχαιρετήσαμε το 2016 με μια καταπληκτική εκδήλωση τον περασμένο Δεκέμβριο για τα 2400 χρόνια του μεγάλου μας φιλοσόφου Αριστοτέλη. Όπως βλέπετε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προμηθέα διοργανώνει σπουδαία και ουσιώδη φιλολογικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για την προώθηση της ελληνομάθειας στον ομογενειακό μας χώρο. Οι χοροί και τα γεύματα είναι τρόποι για τους οργανισμούς να κάνουν χρήματα. Τα φιλολογικά προγράμματα του Προμηθέα είναι τρόποι για την επιμόρφωση του Έλληνα δασκάλου, για την ενημέρωση της ομογένειας και για την προώθηση της ελληνικής λογοτεχνικής, φιλοσοφικής και πνευματικής μας κληρονομιάς. Πολύ χαρά και ευχαρίστηση. Σας καλωσορίζομαι στη σημερινή αυτή εκδήλωση, την οποία οργανώνει ο Σύλλογος Ελλήνων Εκπαιδευτικών, ο Προμηθέας, στα πλαίσια του εορτασμού των ελληνικών γραμμάτων. Ενώ Δεκέμβριο διοργανώσαμε μια φιλολογική, φιλοσοφική εκδήλωση για τον Αριστοτέλη. Δεν ξέχασα το συμπέρασμα που βγάλαμε από το μάθημα που είχαμε για τον Αριστοτέλη. Δύο λέξεις εκπροσωπούν, εκφράζουν το βαθύ νόημα της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη. Δύο λέξεις, αρετή και ευδαιμονία. Σήμερα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, διότι η αρετή του Προμηθέα συγκέντρωσε το εκλεκτό αυτό ακροατήριο και δεύτερον, διότι όλοι μας αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε ευδαιμονία. Θα το υιοθετήσουμε κι εμείς σε κάποια περίοδο μετά το Πάσχα. Μέρες, στις 30 Ιανουαρίου, γιορτάσαμε τη μνήμη των τριών ιεραρχών, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Μέγα Βασίλειο και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, γιατί γιορτάζουμε, γιατί τους γιορτάζουμε όλους μαζί, αφού ο κάθε Άγιος γιορτάζει τη μνήμη του σε ξεχωριστή γιορτή κατά τη διάρκεια του έτους. Επειδή συνέβη το εξής θαυμαστό γεγονός. Πριν από πολλά χρόνια, οι χριστιανοί διαφωνούσαν για το ποιος από τους τρεις Αγίους ήταν ανώτερος ενώπιον του Θεού. Μάλιστα είχαν χωριστεί σε Γρηγορίτες, Βασιλίτες και Ιωαννίτες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ήρθαμε να ακούσουμε τον καθηγητή μας, τον κύριο Χριστόφορο Τρυπουλά. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμοι αμφιτρίωνες και διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, ερήτημοι υπηρέτες της ελληνικής παιδείας, αγαπητοί φίλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ σήμερα να αποτίσετε τιμή στον μεγάλο Έλληνα συγγραφέα Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Θα ήθελα με την ευκαιρία να ξεκινήσω κάνοντας μία ρίση που έχει γράψει ο Οδυσσέας Ελίτης, όπου σημειώνει, όπου και να σας βρίσκει το κακό αδερφοί, όπου και να θολώνει ο νου σας, μνημονεύεται Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ιδίως στην σημερινή εποχή, όπου μας περιτριγυρνάνε τόσοι κίνδυνοι για την εθνική μας υπόσταση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ομογένεια, νομίζω ότι η συμβουλή του μεγάλου ποιητή παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ. Επέλεξα να μιλήσω για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, διότι παρόλο που έχουν περάσει, είχε η τεχνογνωσία, φτιάξανε ας πούμε το κορυφαίο αρχιτεκτονικό δημιούργημα του Παρθενώνα και όμως τα σπίτια τους δεν μας αφήνουν κάτι το αξιόλογο. Τι λοιπόν ανάγκασε τον Αθηναίο να δώσει όλο του το είναι
να διαμορφώσει τους κοινούς χώρους, τους ναούς, και να μην δώσει ιδιαίτερη σημασία στο σπίτι του. Με το ίδιο σκεπτικό, θα μπορούσαμε να πάμε και στην εποχή της Ρωμιοσύνης με την Αγία Σοφιά, το στοιχείο του ελληνισμού. Άρα, ξεκινώντας με αυτές τις αναφορές, θέλω να κάνω μια σύντομη αναφορά στην αλήθεια. Ελπίζω, υποψιάζομαι ότι θα είναι αυτό που θα ήθελε να πει και ο κύριος Πρόεδρος. Η εκπληκτική δυνατότητα του Παπαδιαμάντη να εκφράζει την αλήθεια της πολιτιστικής ετερότητας έγκυται στο εξής. Η λέξη αλήθεια, που προέρχεται από το αλφα στερητικό, και τη λέξη λήθη, δηλαδή αυτό που μας λέει ο Ηράκλητος. Όπου αν κοινωνούμε αληθεύουμε, όπου αν ιδιωτεύουμε, σε δόμεθα. Έχοντας